Αυτή είναι η πρώτη ψηφιακή εκτύπωση στην ιστορία της ανθρωπότητας. Και έγινε 100 χρόνια πριν την εφεύρεση του υπολογιστή. Αυτό. Σήμερα ταξιδεύουμε στη Γαλλία του 1800 και συγκεκριμένα στην πόλη της Λιόν, η οποία ζει μια οικονομική ακμή χάρη στο εμπόριο πολυτελών υφασμάτων. Οι καλύτεροι φαντές και κατασκευαστές αργαλιών της χώρας σειραίουν στην πόλη για να ανοίξουν το ένα εργαστήρι μετά το άλλο, και μέχρι το τέλος της δεκαετίας όλο το μετάξι της Γαλλίας περνάει μέσα από τη Λιόν και τους 14.000 αργαλιούς της. Σε αυτό το κλίμα εμπορίου, καινοτομίας και ανάπτυξης έρχεται ο ήρωας της ιστορίας μας, στρατιωτικός και part-time εφευρέτης Ζωζέφ Μαρί Ζακάρ, ο οποίος επινοεί ένα νέο τύπο αργαλιού που μπορεί να υφάνει τα πιο περίπλοκα σχέδια δεκάδες φορές πιο γρήγορα και το σημαντικότερο, αυτόματα. Στον αργαλιό του Ζακάρ τις εντολές δεν τις δίνει ο χειριστής, αλλά μια σειρά από διάτριτες κάρτες, οι οποίες αλλάζουν ανάλογα με το ύφασμα το οποίο θες να υφάνεις. Πώς προγραμματίζεται λοιπόν ο αργαλιός του Ζακάρ? Στην ουσία παίρνεις το σχέδιο που έχεις σκοπό να τυπώσεις, το σπά σε γραμμές και το ευθυγραμμίζει με την κάρτα. Μία κάρτα ανά γραμμή. Οι τρύπες κάθε κάρτας είναι στην κατάλληλη θέση για να περνάνε ή να μην περνάνε επιλεκτικά οι μοχλοί που σηκώνουν τα νήματα. Ελέγχοντας πού βάζεις τρύπα στην κάρτα, ελέγχεις ποια νήματα σηκώνονται και επιτρέπουν την κάθε κλωστή να περάσει. Άρα ελέγχεις ποια χρώματα θα είναι σε ποια θέση στη συγκεκριμένη γραμμή. Να τονίσουμε εδώ ότι η κάρτα δεν απεικονίζει τα πίξελ ένα προς ένα, αλλά κωδικοποιεί τις κινήσεις των μοχλών. Για εσάς τους πληροφορικάριους εκεί έξω, ορίζει τον αλγόριθμο μετασχηματισμού και όχι το output. Καταλαβαίνετε τι λέω. Οπότε με αυτό το σύστημα, αν ας πούμε έχεις να τυπώσεις ένα λουλουδάτο ύφασμα όπως αυτό εδώ, το μόνο που χρειάζεσαι είναι μια δεκαριά κάρτες που κωδικοποιούν ένα λουλούδι και μετά τις κάνεις λούπα. Τώρα, γιατί αφιερώνω μισό επεισόδιο και κάθομαι και σας εξηγώ για κάτι αργαλιούς το 1800 σε μια μακρινή πόλη της Γαλλίας? Πρώτον, ο αργαλιός του Ζακάρ ήταν η πιο περίπλοκη μηχανή που είχε κατασκευάσει ο άνθρωπος μέχρι εκείνη την εποχή, και δεύτερον, είναι πολύ πιο σημαντικό από μια απλή εφεύρεση που επιταχύνει την παραγωγή υφασμάτων. Είναι κυριολεκτικά η δεύτερη φορά στην ιστορία του ανθρώπινου είδους που λύνουμε ένα πρόβλημα με τη δύναμη της πληροφορίας. Χρησιμοποιώντας δύο μόνο σύμβολα, μια τρύπα και ένα κενό, ο Ζακάρ κατάφερε να αιχμαλωτήσει την ουσία ενός φυσικού αντικειμένου, για παράδειγμα ένα λουλούδι, σε μορφή καθαρής πληροφορίας, και μετά να αναπαράγει αυτή την ουσία σε ένα δεύτερο φυσικό μέσο, στην περίπτωσή μας ένα μεταξωτό ύφασμα. Η τελευταία φορά που η ανθρωπότητα κατάφερε κάτι τέτοιο ήταν η επινόηση της γραφής, παιδιά. Κάθε φορά που γράφεις μια λέξη, ψηφιοποιείς τους ήχους του ανθρώπινου στόματος, χρησιμοποιώντας 24 σύμβολα. Αν θέλω, ας πούμε, να σε κάνω να σκεφτείς τη λέξη σκύλος, δεν χρειάζεται κάθε φορά να ζωγραφίζω ένα σκύλο. Το μόνο που χρειάζομαι είναι η σωστή αλληλουχία των συμβόλων που κωδικοποιούν τον ήχο σκύλος. Αυτό το πορτρέτο του Ζακάρ δεν είναι ένα μεταξωτό ύφασμα που απλά τυπώθηκε λίγο πιο γρήγορα. Είναι κυριολεκτικά η πρώτη ψηφιακή εκτύπωση όλων των εποχών. Προγραμματίστηκε σε 24.000 διάτριτες κάρτες, τυπώθηκε με πίξελ άσπρου και μαύρου μεταξιού και είναι 100% μοντέρνα ψηφιακή εικόνα. Συγκεκριμένα είναι αναπαράσταση bitmap, όπως ακριβώς τα αρχεία BMP που έχεις αυτή τη στιγμή στον υπολογιστή σου. Και οποιοδήποτε μετά μπορεί να πάρει αυτές τις 24.000 κάρτες, το software, και να τυπώσει όσα αντίγραφα αυτού του πορτρέτου του Ζακάρ θέλει, αρκεί να έχει το hardware, δηλαδή τον κατάλληλο αργαλιό. Επαναλαμβάνω, παιδιά, έχουμε 1831, είμαστε 100 χρόνια πριν την εφεύρεση του μοντέρνου υπολογιστή και μιλάμε για hardware και software. Ειλικρινά, δεν μπορώ να τονίσω αρκετά πόσο μπροστά από την εποχή ήταν αυτή η εφεύρεση. Ένα μοντέρνο φωτοτυπικό μηχάνημα είναι πολύ πιο πρωτόγονος τρόπος να κάνεις αντίγραφα από ότι ο αργαλιός του Ζακάρ. Ο Ζωζέφ Μαρί Ζακάρ ήρθε από το πουθενά και ξεκλείδωσε την ομή δύναμη της πληροφορίας. Οι διάτριτες κάρτες του ενέπνευσαν τους προτεργάτες της πληροφορικής, από τον Babbage μέχρι την IBM. Φίλε, εμένα ο πατέρας μου όταν έκανε την πτυχιακή του στο μαθηματικό, την έκανε σε διάτριτες κάρτες. Οπότε, αν με 24.000 κάρτες μπορείς να αιχμαλωτήσεις την εικόνα ενός ανθρώπου, τι μπορείς να κάνεις με 24 δισεκατομμύρια ή 24 τρισεκατομμύρια κάρτες? Πλέον, χάρη σε προτεργάτες της πληροφορικής όπως ο Ζακάρτ ή ο Babbage ή ο μάνα μου εδώ πέρα, ο Alan Turing, ξέρουμε. Μπορείς να παίξεις παιχνίδια, να αποθηκεύσεις τις αναμνήσεις σου, να ακούσεις μουσική, να κάνεις τη φορολογική σου δήλωση, να ταξιδέψεις εικονικά σε όποιο μέρος θέλεις και να εξομοιώσεις τη μακροδομή όλου του σύμπαντος. Καθόλου άσχημα για έναν έμπορο υφασμάτων από τη Λιόν. Ζωζέφ Μαρί Ζακάρτ, στην υγεία του.